συμπληρώνονται φέτος από την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου σε μια προσπάθεια απόδοσης τιμής και σεβασμού με τον τρόπο που εμείς οι πυρώτες γνωρίζουμε, αφού όλα τα γεγονότα της ζωής, δυσάρεστα, ευχάριστα, πένθυμα ή ερωταστικά, τα διαπίζουμε με χορό και τραγούδι. Διοργανώνεται λοιπόν απόψε μια μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Από τον Πόντο στην Ήπειρο», αφιερωμένη στα 300, στις πολλές εκατοντάδες χιλιάδες θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων, και θα σας πω για αυτό τον αριθμό στη συνέχεια. Συμμετέχουν πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής μας, με αρχαιολογική σειρά χορευτικά τμήματα του Πατριωτικού Συνδέσμου Καλαμιτών, Ιππίντος, των πολιτιστικών συλλόγων Κιάφας, Κρυφοβού και Πήγασου. Επίσης θα απευθύνουν χαιρετισμό εκπρόσωποι συλλόγων και θα υπάρχουν και σύντομοι, τονίζω, χαιρετισμοί εκπροσώπων φορέων, διότι η απόψινη βραδιά είναι αφιερωμένη στη μνήμη, σε μια ιστορική αδρομή, αλλά και κυρίως στις πολιτιστικές δραστηριότητες αυτών των συλλόγων. Δίνω το λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Καϊκανίδη, για ένα σύντομο τονίζω χαιρετισμό. Βρίσκομαι εδώ, όχι με την μελετή μου ιδιότητα ως Περιφερειακός Σύμβουλος, αλλά ως απόγονος προσφύγων. Θεωρώ σημαντική την κάθε εκδήλωση που αναφέρεται στην γενοκτονία των Ποντίων, γιατί αποτελεί μοχλό πίεσης για την αναγνώριση της γενοκτονίας αυτής από την διεθνή κοινότητα. Οι Πόντοι, σε πείσμα όσων ήθελαν να τους εξοποδρέψουν, μπορεί να ξεριζώθηκαν από τις πατρομονικές τους αιστείες, αλλά βρίσκονται εδώ, ανάμεσά μας, δυνατοί και χαίρον της αποδοχής όλων των Ελλήνων και διεκδικούν. Η μέρα μνήμης και θλίψης 19 Μαΐου, αλλά παράλληλα και η μέρα διεκδίκησης για την αναγνώριση της γενοκτονίας, που με χορό και με τραγούδι παντρεύουμε τους πολιτισμούς του Πόντου και της Ιππείρου σε ένα ξεχωριστό μνημόσυνο υπέρ αναβάσεως των αδικοχαμένων 353.000 ψυχών. Σας ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μπάφρας, Αγία Παρασκευή, τον κύριο Σάβα Τερματζόγλου, να μιλήσει, ήθελα να πω το εξής. Μιλάμε σήμερα για γενοκτονία των Ποντίων. Πρέπει να θυμηθούμε ότι πριν από μερικά χρόνια δεν ήταν αποδεκτός αυτός ο όρος. Χρειάστηκαν πολλοί αγώνες, παρεμβάσεις ιστορικών, πολιτικών, απογόνων των θυμάτων για να καθιερωθεί και στη χώρα μας αυτός ο όρος, γενοκτονία των Ποντίων. Αλλά σταματήσουμε αυτή την αναδρομή και ας δώσουμε το λόγο στον κύριο Μετρόπουλο. Εκπροσωπώ το Σύλλογο Πολιτιστικού Συλλόγου Μπάφρας Ιωαννίνων, η Αγία Παρασκευή. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι λίγα λόγια για το χωριό μου, την Μπάφρα. Η Μπάφρα ανήκει στο Δήμο Ιωαννιτών, του νομού Ιωαννίνων, και βρίσκεται 8 χιλιόμετρα έξω από τα Γιάννη, δίπλα στη Συμβουλή της Εγνατίας Οδού και την Εθνική Οδό Ιωαννίων Μπάφρας. Στην απογραφή του 2022 βρέθηκε να έχει 867 μόνιμους κατοίκους. Ο ενωριακός λαός του χωριού είναι η Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, ο οποίος χτίστηκε γύρω στο 1935. Στη θέση που παλιότερα βρισκόταν ένα μικρό εξοπλίσι αφιερωμένο στην Αγία Παρασκευή. Οι πρώτοι πρόσφυγες έφτασαν στα Γιάννενα αφού πρώτα περιπλανήθηκαν σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, γύρω στο 1924. Πρώτα στο χωριό Ανατολή, μετά στην Μπάφρα και κατόπιν στην Ογκεσάνη. Η Μπάφρα κατοικείται από πόντιους της Πάφρας του Πόντου, των τουρκόφωνων χωριών της Καπαδοκίας, καθώς επίσης και από Αρμένιους από την περιοχή του Τσάτ της Τουρκίας. Τα τουρκόφωνα χωριά ήταν πιο δύσκολο να ενσωματωθούν στη νέα πραγματικότητα. Είχε περάσει μόλις μια δεκαετία από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Και παρά το γεγονός ότι η πόλη ζούσε στους δικούς της αστικούς ρυθμούς, για το κοινωνικό σύνολο ήταν αρκετά πιο δύσκολο να δεχτεί τους στοχούς ξεχυσμένους τουρκόφωνους. Το φθινόπωρο του 1927, μερικές οικογένειες από το Τσάτ, όπου από εκεί κατάγομαι καιρό, φτάνουν μέσω πάργας στο Μαργαρίτη και κατόπιν στην περιοχή Βοντήρης Σταφυλιάς, των Ιωαννίνων, με στόχο να ιδρύσουν εκεί προσφυγικό οικισμό. Η Εθνική όμως Αποκατάσταση Προσφύγων αποφάσισε να μεταφέρει τις οικογένειες στον νεοειδηθέντα προσφυγικό οικισμό Πάφρα. Στην Πάφρα ήταν ήδη καταστημένοι από το 1926 πρόσφυγες από την Πάφρα του Δυτικού Πόντου και από τη Σαψούρα.
Οι πόντιοι της Πάφρας, εκτός από ποντιακά, μιλούσαν και τουρκικά. Η συνύπαρξη των ποντίων, των Αρμενίων και των τουρκόφωνων πληθυσμών της Καπαδοκίας συντέλεσε ώστε όλοι οι πρόσφυγες να επικοινωνούν μεταξύ τους στην τουρκική γλώσσα. Το τουρκικό κράτος το 1914 έως το 1923, στην προσπάθειά του να εξισλαμίσει και να εξαφανίσει το δραστήριο και ζωντανό ελληνικό στοιχείο της Μικράς Ασίας, υποχρέωσε τους Έλληνες να διαλέξουν ανάμεσα στη γλώσσα και την πίστη. Όσοι διατήρησαν τη γλώσσα και έχασαν την πίστη τους, έγιναν στην αρχή ελληνόφωνοι, μουσουλμάνοι και μετά κατάτησαν τουρκόφωνοι Τούρκοι. Οι Μπαφραλίδες και οι Καπαδόκες, κι όσοι είχαν διαλέξει την ορθόδοξη εξωτερική τους πίστη, υπέστησαν τον διωγμό και τον ξεριζωμό τους από τα πάτρια εδάφη. Αυτοί οι τουρκόφωνοι Έλληνες διακρίνονταν για το ζωηρό θρησκευτικό τους συνέστημα. Με την αυστηρή τήρηση των ρυθμών και των χριστιανικών αξιών, διατήρησαν με πείσμα την ελληνικότητα και την πίστη τους. Στον οικισμό της Μπάφρας, οι περισσότεροι από τους νεοκαταστημένους πρόσφυγες μίλαγαν μόνο την τουρκική γλώσσα. Στοιχείο που δυσκόλεψε την επικοινωνία με τα γειτονικά και κοινωνικά χωριά. Ακόμη και σήμερα οι υπερήλικες έχουν δυσκολίες με την ελληνική γλώσσα, αφού η τουρκική παρέμεινε η κύρια γλώσσα για την μεταξύ τους επικοινωνία. Η Μπάφρα τώρα είναι ένα σύγχρονο χωριό με μια κοινωνία ανθρώπων, που αν και είχαν έρθει από διαφορετικές περιοχές της Μικράς Ασίας, συνδυώνουν αρμονικά στο νέο περιβάλλον της νέας πατρίδας, με κοινωνική συνοχή και αγάπη. Ο καημός όπως το πρώτο προσφύγιο ήταν μεγάλος και είναι ένας από τους κύριους λόγους που διατήρησαν πολλά ήθη και έθιμα και στοιχεία από την παράδοσή τους. Ενώ η μουσικοχρηστική τους παράδοση είναι εξαιρετικά πλούσια και ενδιαφέρουσα. Ο Σύλλογος, που εκπροσωπώ, με την επωνυμία Μορφωτικός Σεξουαλιστικός Σύλλογος Μπάφρας στην Αγία Παρασκευή, ιδρύθηκε το 1981. Και από τότε μέχρι σήμερα είναι σε ενεργό δράση με πλούσια δραστηριότητα. Και έχει ως κύριο σκοπό, εκτός από τους σκοπούς που διέπουν από ένα σύλλογο, την ανάδειξη και προώθηση των πατραπαράδοτων ηθών και θύμων αυτών των ξεριζωμένων και ταλαιπωρημένων ανθρώπων του πόντου της Μικράς Ασίας. Ευχαριστώ. Λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου στο Πίτσα Συμφλόντρο, ο κ. Βασίλειος Σουμάτης. Είναι νεοσύστατος σύλλογος, δεδομένου ότι ξεκίνησε το 2020. Εν μέσω πανδημίας δυστυχώς δεν καταφέραμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Από όσα σχεδιάζουμε δηλαδή. Δύο από τους βασικούς σκοπούς του Συλλόγου είναι πρώτον η διοργάνωση πολιτιστικών και ερωτικών εκδηλώσεων για την ανάπτυξη των τοπικών παραδόσεων μας και των εθνικών. Και ο δεύτερος και σημαντικός θα έλεγα είναι η συνεργασία με άλλους συλλόγους, καλλιτεχνικούς, πολιτιστικούς, από όλη την περιφέρεια μας, αυτός είναι ο σκοπός μας, αλλά και όχι μόνο στην περιφέρεια. Προκειμένου να συμμετέχουμε σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και βεβαίως και οι υπόλοιποι σύλλογοι να συμμετάσχουν σε διάφορες εκδηλώσεις που έχουμε σκοπό να ενεργοποιήσουμε από το εξής. Ιδιαίτερη σημασία για μας έχουν οι εκδηλώσεις μνήμης, ιστορικής μνήμης του λαού μας. Όπως έγινε η σημερινή εκδήλωση, εγώ είμαι την τιμή να καταθέσουμε στεφάνι στην Ανατολή για τη γενοκτονία των ποντίων. Είμαστε ένα μαρτυρικό χωριό, ανήκουμε στο δίκτυο μαρτυρικών χωριών και πόλεων της Ελλάδος, οπότε καταλαβαίνετε την ευαισθησία που έχουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Εύχομαι πολύ σύντομα να δεθούν οι σχέσεις και με άλλους συλλόγους και ιδιαίτερα με την αδερφότητα από δύο και με την Κρισιαθόνη Πύρου που μας βοήθησε πολύ για να είμαστε σήμερα στην εκδήλωσή τους. Αυτά ήθελα να πω γενικά, μια μικρή παρουσίαση για εμάς και τι σκοπούς έχουμε. Ελπίζω όλοι οι σύλλογοι που βρίσκονται εδώ αλλά και κάποιοι που δεν είναι εδώ να μπορέσουμε να είμαστε δεμένοι και συνεννοημένοι προς μία κατεύθυνση, αυτή για την οποία βρισκόμαστε σήμερα εδώ δηλαδή, και έτσι η φωνή σίγουρα συλλογικά θα ακούγεται περισσότερο. Οι φοιτητές των εγκλημάτων, είτε του ολοκαυτώματος των Εβραίων, είτε των θυμάτων των δεκάδων
αρτηρικών χωριών της χώρας μας, μεταξύ των οποίων και της Μισθωτίτσας, είχαν ως παράδειγμα και ως πρότυπο τον Μουσταφά Κεμάλ, τον εμπνευστή της γενοκτονίας των Κοντίων. Ναζιστικές εφημερίδες στην περίοδο του Μεσοπολέμου έπαιρναν το εικόνιο στον Μουσταφά Κεμάλ και μάλιστα για τους φασίστες και τους ναζιστές εκείνης της εποχής, για κορυφαία στελέχη, ο Μουσταφά Κεμάλ ήταν το φωτεινό τους αστέρι. Πάμε σε άλλες σύντομες, τονίζω, ομιλίες, παρεμβάσεις, να υπολογίσουν οι επόμενοι που θα χαιρετήσουν και τις κυρίες των χορευτικών που είναι όρθιες εδώ και αρκετή ώρα και θα παραμείνουν. Κύριε, ο κ. Ιβατίδης είναι εδώ. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εκ μέρους του Δήμου Γεωργιών που έχω την τιμή να είμαι αδήμαρχος παιδείας. Θα δώσω τα εύσημα στους διοργανωτές και στους συλλόγους και στις κυρίες όλους που μετέχουν. Δίνουν ένα συνεχίζουν την πολιτιστική κληρονομιά και ιδιαίτερα στην κυρία Επινίκη Πάρκα. Ο Δήμος μας είναι παρόν, συνδράμει στους πολιτικούς συλλόγους, είμαστε δίπλα τους και καλή πρόταση θα ήθελα να το κάνουμε στην κεντρική πλατεία. Που θα ήταν και πιο ανοιχτό στο κοινό, αλλά είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε τις δράσεις. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να κουράσω καθώς προσλαλήσατε. Είπατε πολύ σημαντικά πράγματα και καλούμε να απολαύσουμε τους παραδοσιακούς χορούς του χώρου. Εγώ θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στους χορείς που διοργάνωσαν αυτή την ωραία εκδήλωση και να δώσω και συγχαρητήρια διότι η μνήμη είναι πολύ σημαντική για το μέλλον και τα παιδιά μας. Εδώ τη βλέπω και πολλά παιδάκια σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια. Πρώτον θα χορέψουν από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρυφοβού και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πίγασος. Δύο λόγια, όσα μπόρεσα να συγκεντρώσω, αν υπάρχει κάτι από τους διοργανωτές και από τα μέλη του συλλόγου που δεν έχω πει ή δεν αναφέρω στις πρωτοβουλίες, στις δραστηριότητες, να με διορθώσω. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρυφοβού ιδρύθηκε το 2001 και έχει έργα το Κρυφοβό Δήμο Δοδόνης. Έχει συμμετοχή σε πολλά φεστιβάλ στην Ελλάδα και την Ήπειρο. Πραγματοποιεί τις δραστηριότητες του στο Πνευματικό Κέντρο Κρυφοβού, έχει τμήμα παραδοσιακών χωρών. Πραγματοποιεί εκδρομές, ειδήσεις, εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις και διοργανώνει διάφορες δράσεις για τα μέλη του, κρατώντας ζωντανό το χωριό που βρίσκεται λίγο έξω από τα Γιάννηνα. Θα χορέψουν χορούς από την ευρύτερη περιοχή των Ιαννίνων και της Ιππήρου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πίγασος ιδρύθηκε το 2015 και έχει έδρα την πλατεία Πάργης. Κάνει και αυτός την Τζαμάλα στην πλατεία Πάργης, εκδρομές, εκδηλώσεις, συμμετοχές σε εθελοντικές δράσεις της πόλης, αλλά και σε εκπομπές της τηλεόρασης και διατηρεί τμήματα χορευτικά παραδοσιακών χωρών και χωρών άλλων για παιδιά και ενήλικες. Έχει συμμετάσχει σε πολλές εκδηλώσεις και φεστιβάλ. Στην περίοδο της καραντίνας έδειξε μεγάλη κινητοποίηση με τα μέλη του να ράβουν και να προσφέρουν επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες σε φορείς όπως η αστυνομία και άλλες ομάδες. Στην περίοδο της καραντίνας ενεργοποίησε επίσης με συλλογή τροφίμων για ευπαθείς ομάδες και διατήρησε σε γρήγορη στα μέλη του κάνοντας τις χορευτικές δράσεις με την εκπαίδευση. Για τις δράσεις τους αυτές έχει λάβει ευχαριστήρες επιστολές από την Περιφέρεια Ηπείρου, την πολιτιστική προστασία, την αστυνομία και την εξωτερική φρουρά του καταστήματος κράτησης Ιωαννίνων. Πρωτοπορώντας πάντα θα χορέψει μια αντι-COVID χορογραφία με παραδοσιακά τραγούδια και δύο ποντιακούς χορούς. Thank you.
σε καλύψω, μπορώ να πιτσιπλήσω, μπορώ να πιτσιπλήσω. Όσο πάει και που χωρέ, όσο πάει και που χωρέ, τα φορτσο παραμπλέ, τα φορτσο παραμπλέ.
443. Με άνετο πάρκινγκ για πιο εύκολες αγορές. Thank you.
Γιάννας. Χωρούσα από το Σαγόριο Σύνοδος, ο πολιτιστικός ιδρύθηκε το 1987. Κάνει κάθε χρόνο την Τζαμάλα στη Διάφρα, το οποίο ετήσια χορευτική εκδήλωση, διοργανώνει εκδρομές, συμμετέχει σε θεματικές δράσεις, διατηρεί τμήματα παραδοσιακών χωρών, παιδικά και εκδίκων, καθώς και γκάνες σε τρελάδι φίτνες. Έχει λάβει μέρος σε πολλά φεστιβάλ και σε εκδηλώσεις. Έχει ενεργοποιήσει όλη την περιοχή της Κιάφας, έχει πολλά μέλη και δίνει δυναμικό παρόν σε όλα τα δρόμενα της πόλης. Και πριν πάρει το λόγο η πρόεδρος, η κυρία Βάσο Πλεσίτη, να πω δύο λόγια, επειδή χορεύουν οι γυναίκες, έτσι, να θυμηθούμε, το είπαν και ένας-δυο προηγούμενοι μιλητές, ότι οι γυναίκες και τα παιδιά ήταν το πλέον απροστάτευτο και ευάλωτο τμήμα του πληθυσμού στη γενοκτονία των ποντίων. Αναφορές και εκθέσεις ξένων προξένων, πρέσβεων, ιεραποστόλων, αναφέρονται σε σφαγές και σε βιότητες απέναντι σε γυναίκες και παιδιά. Είχαμε βία αρπαγή ποντίων γυναικών και εγκλεισμό τους σε χαρέμια. Βίαιους εξισλαμισμούς, βιασμούς, βίαιες εγκυμοσύνες, αρπαγές παιδιών, βρεφών από τις μητέρες, μεταφορά σε τουρκικές οικογένειες. Είχαμε μαζική διακόρευση νεανίδων από ηλικίας 6 έως 10 ετών. Οι γυναίκες αποτέλεσαν ειδικό και προσχεδιασμένο στόχο της γενικότερης γενοκτονίας του ποντίου. Αγαπητοί μας φίλοι, σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την ευγενική σας πρόσκληση στη μουσικοχορευτική παράσταση που πραγματοποιείται, αφιερωμένη στα 350.000 θύματα της γενοκτονίας των ποντίων αδελφών μας από τους Τούρκους. Με ιδιαίτερη συγκίνηση συμμετέχει το χορευτικό τμήμα της Κιάφας, τιμώντας έτσι τους αδελφούς μας ποντίους, που ο χορός ήταν πάντα συνεπασμένος με τη ζωή τους. Η λύρα με τον λυρισμό της και την αγωνιστική χρειά δυναμώνει την αυτοπεποίθηση, την αισιοδοξία και συμβάλλει γενικά στην ανοποίηση του ποντιακού ελληνισμού με το πέρασμα του χρόνου. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πριν πάμε στο χορευτικό από τον πατριωτικό σύνδεσμο Καλαριτών, η Πίντλους, δύο λόγια για το σύλλογο. Ιδρύθηκε το 1917, εδώ και 100 χρόνια δραστηριοποιείται με σεβασμό και αγάπη για τη διατήρηση και διάδοση της λαϊκής μας παράδοσης. Το 1971 ίδρυσε το λογογραφικό και χορευτικό όμιλο Καλαρίτες, που αδιάκοπε έως σήμερα μιλεί τους χορευτές στην μουσικοχορευτική κοινωνία των προγόνων μας. Τιμώντας την τοπική παράδοση των Καλαριτών και φυσικά ολόκληρη της Ελλάδας, έχει λάβει μέρος σε 54 μεγάλα διεθνή φορολογικά φεστιβάλ. Σε χώρες της Αφρικής, της Ευρώπης και της Ασίας έχει τιμηθεί με 70 τιμητικά διπλώματα και μετάλλια, με 7 πρώτα και δεύτερα βραβεία. Έχει λάβει επίσης μέρος είτε με τα παιδικά είτε με τα τμήματα ενηλίκων. Έχει προβληθεί από κρατικούς και τοπικά για τοπικούς πολιτικούς σταθμούς και τον διακρίνει για μετακίνητη πίστη του στη γνήσια και ανώθευτη μουσικοχορευτική παράδοση της χώρας μας. Χορεύουν τραγούδια από την περιοχή των Τσιμέρκων και η αντιπρόεδρος, η κυρία Μαργαρίτα Ντουκάκη, καλύτερα πει δύο λόγια. Το ΔΣ του Πατριωτικού Συνδέσμου Καλαριτών Πίντλους, ένας από τους ιστορικότερους και παλιότερους πολιτιστικούς συλλόγους στη χώρα μας, που σκοπό έχει την διατήρηση και τη μετάδοση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς του ιστορικού, παραδοσιακού και πανέμορφου οικισμού Καλαρίτες. Θέλει να εκφράσει τα συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ιωαννίνων Πίντλους για την όμορφη σημερινή τιμητική εκδήλωση με τίτλο «Από τον Πόντο στην Ήπειρο» και να τον ευχαριστήσει θερμά για την πρόσκληση να συμμετάσχει σε αυτήν. Η σημερινή μέρα αποτελεί τη μεγάλη τιμή και βαθιά συγκίνηση για όλους εμάς, αποδίδοντας έτσι έστω και στο ελάχιστο ένα φόρο τιμής και μνήμης στις εκατοντάδες χιλιάδες των Ελλήνων που ξεκληρίστηκαν από την βαρβαρότητα των Τούρκων και ξεριζώθηκαν από τον τόπο τους. Αποτελεί ηθικό χρέος για εμάς να μην εισμονούμε αλλά να τιμούμε τις χιλιάδες ψυχές που χάθηκαν του ελληνισμού του Πόντου και διεκδικούμε την αναγνώριση της γενεκτονίας ως έγκλημα από τη διεθνή κοινότητα. Η παρουσία του, η εμφάνιση του παιδικού τμήματος του χορευτικού μας ομίλου μας γεμίζει ιδιαίτερα χαρά, γιατί έπειτα από δύο χρόνια απουσίας από τα πολιτιστικά δρόμενα λόγω της
πανδημίας του κορονοϊού που μας έλειψε πολύ ο χορός, η μουσική και το τραγούδι. Επιστρέφουμε λοιπόν δυναμικά, με άκρο ενθουσιασμό, με περισσή χαρά και αγάπη, να μεταλαμβεύσουμε την πλούσια πολιτιστική παράδοση του τόπου μας, να μοιραστούμε μαζί σας όλες τις πλούσιες πατρονομικές μας παραδόσεις. Ευχαριστήσουμε επίσης και όλους τους άλλους πολιτιστικούς συλλόγους με τους οποίους συνεργαστήκαμε σήμερα και υπάρχουν σκέψεις ήδη για να καθιερώσουμε σε τέτοια βάση με τη συνδρομή της Περιφέρειας και του Δήμου Ιωαννιτών μια κοινή εμφάνιση όλων των πολιτιστικών συλλόγων στην πόλη μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή θέαση. Thank you.
πρόταση εκτός προγράμματος τώρα και για τους κυρίους και τις κυρίες από εκεί, αλλά και για εσάς επάνω να κλείσετε κι εσείς συμμετέχοντας σε ένα χορό στο τέλος. Λοιπόν, πάμε για τον τελευταίο χορό του Βασιλόπουλου. Oh.